Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 22 Νοεμβρίου σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. Ύστερα από τη συνάντηση που είχε σήμερα η Άγγελα Μέρκελ με τον Πρωθυπουργό της χώρας μας Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι είναι ορατή η πρώτη καρπή της προσπάθειας της Ελλάδας και η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι ένα τέτοιο δείγμα. Παρ' όλα αυτά, κατονόμασε τον προϋπολογισμό του 2014 με τον όρο πρόβλημα, ενώ για το πρωτογενές πλεόνασμα ανέφερε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί και να επιβεβαιωθεί ώστε οι εταίροι να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι δεν θα χρειαστεί νέο μνημόνιο, επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκειται να θυγούν εκ νέου μισθοί και συντάξεις. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος, με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου του προϋπολογισμού, έκανε εκτίμηση στην οποία ανέφερε ότι ο δρόμος που ακολουθεί η κυβέρνηση παρά τα λάθη και τις παραλήψεις ενδεχομένως να οδηγήσει στο τέλος του 2014 στην έξοδο στις αγορές. Στο επίκεντρο της δεύτερης συνεδρίασης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών υπό τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη, βρέθηκαν η διοικητική αναδιοργάνωση και η αναμόρφωση της φορολογικής διοίκησης και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο έχει σκοπό την παροχή συμβουλών σε μείζοντα θέματα στρατηγικής, της φορολογικής και τελωνιακής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και τον έλεγχο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου φορολογικής διοίκησης σε σχέση με τους στόχους και την υποστήριξη της φορολογικής και τελωνιακής διοίκησης στις σχέσεις της με άλλους φορείς. Μειώθηκε κατά 2% ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών του μηνός Οκτωβρίου του 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου του 2012, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δείκτων του έτους του 2012 προς το 2011. Συμπερασματικά από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο γενικός δείκτης κατά το μήνα Οκτώβριο του 2013 σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου του 2013 μειώθηκε κατά 0,3% έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δείκτων του έτους 2012. Και συνεχίσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Συνεδιασμένος θα είναι ο ουρανός πάνω από την Κομωτινή σήμερα μετά το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους έως 2 ποφόρ. Για αύριο Σάββατο 23 Νοεμβρίου ο ουρανός θα είναι συνεδιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει τα 3 ποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας προβλέπεται μεταβολή του καιρού με ασθενή βροχόπτωση, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και μικρή ενίσχυση των ανέμων από νοτιοανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 4 ποφόρ. Και κλείνουμε το δελτίο μας με τα φαρμακεία. Για σήμερα Παρασκευή στην πόλη της Κομωτινής εφημερεύει το φαρμακείο του Παναγιωτήδη Αλέξανδρου στην οδό Μαρονίας 1 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2531037600 και το φαρμακείο της Ραχμανίδου Ιωάννα στην οδό Κοστίμος Κοβ 14 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2531080028. Διανυκτερεύει το φαρμακείο της Βεβεκλή Εφημία στην οδό Βασιλέως Παύλου 2 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2531037347. Παρακολουθήσατε και αυτή την εβδομάδα το σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Πατρίδα Web TV. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σας ευχόμαστε να έχετε ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο.